Να διευκρινίσουμε το εξής. Η διανομή τελειώνει 30 του μηνός. 30 του μηνός έχουμε ένα Σάββατο. Άρα λοιπόν η θέρμανση τελειώνει 30 Απρίλη, μέρα Σάββατο. Όπως κάθε χρόνο είναι παγιωμένο αυτό νομοθετικά, ξεκινάει 15 Οκτώβρη και τελειώνει 30 Απρίλη. Έτσι λοιπόν έχουμε ακόμα 3 μέρες στη διάθεση των καταναλωτών, προκειμένου κάποιες ελλείψεις τους να τις καλύψουν. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες παραγγελίες, με την έννοια ότι ο κόσμος φοβάται ότι ενδεχομένως αυτό το οποίο είχε υποθεί να εξισωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του πετρελαίου κίνησης, ότι θα γίνει. Βέβαια, στο φιλόξενο κανάλι σας είχαμε πει και άλλη μια φορά, πριν λίγες μέρες, 10-15 μέρες πόσο ήταν, ότι αυτό δεν θα γίνει. Έχουμε δηλαδή την διαβεβαίωση κατά κάποιο τρόπο της πολιτείας ότι αυτό δεν θα γίνει. Και δεν θα γίνει για απλούς λόγους, διότι οι περιοχές οι οποίες πλήττονται από χειμώνα στην Ελλάδα είναι 5-6 περιοχές. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πληρώσουν οι 5-6 περιοχές που πλήττονται, όπως επιτυπωθέσει το Διδημότικο, η Φλωρινά, η Τρίπολη, η Αρκαδία γενικότερα, άντε και δύο περιοχές ακόμα. Οπότε λοιπόν ήταν άδικο αυτό, γιατί θα επλήττονται αυτές οι περιοχές πράγματι αν εξισωνόταν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του πετρελαίου κίνησης. Δεν πλήττεται επιτυπωθέσει η Κόρινθος ή το Ναύπλιο ή η Καλαμάτα ή η Αθήνα. Καταλάβατε. Οπότε λοιπόν ήταν άδικο σαν μέτρο και το πήρανε πάλι πίσω. Βέβαια είναι γεγονός ότι ο κόσμος όμως φοβάται, διότι έχει ανασφάλειες ή δεν έχει εμπιστοσύνη. Όπως επίσης και οι καιρικές συνθήκες βλέπετε ότι ακόμα είναι δύσκολες στην ορεινή Τρίπολη και ο κόσμος θέλει να κάνει κάποια συμπληρώματα, φοβούμενος περισσότερο ότι θα έχουμε επιμήκυνση αυτού του χειμώνα. Δηλαδή ότι οι χειμερινές καταστάσεις θα διαρκέσουν και κάθε το μήνα Μάη. Έτσι λοιπόν παίρνουν διάφορες έχουν παραγγελίες με μικροποσότητες που ο κόσμος φοβάται ότι θα συνεχιστεί ο χειμώνας. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνεται γύρω στα 94 λεπτά, 93, 94, 95, εξαρτάται πώς πληρώνει ο άλλος, εξαρτάται ποια είναι η ποιότητα του πετρελαίου την οποία αγοράζει ο άλλος, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Έτσι λοιπόν εκεί είναι περίπου γύρω στο 94, γύρω στο 94 είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σήμερα. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι όπως κάθε περίοδο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινάει χαμηλή. Μην ξεχνάτε ότι φέτος ξεκίνησε γύρω στα 65 λεπτά για να φτάσει στην τιμή των 94 περίπου λεπτών. Έτσι λοιπόν κάθε νέα χειμερινή περίοδο το πετρέλαιο ξεκινάει με χαμηλή τιμή και σιγά σιγά αυτή αυξάνεται καλός ή κακός.